τζανός, αλλά τις νάιες τα εκεί. Ούτε ένα μοιραίο δεν συνέβη ανάμεταξύ μας με τόσο φαΐ. Έσκαγα και πήγαινα για ύπνο σαν βούας και σαν κουρταλίας. Καλά, Μαριανά, άστο τώρα. Πήγαινε στο μαγαζί και θα σου εξηγήσω μετά. Ότι δεν κατάλαβες. Φεύγω και με χάνεις. Άστο. Ως τότε θα τα ξαναπούμε. Διακόπτω τίποτα. Όπα, Ρομανόφ. Τι κάνετε, κύριε Νίκο? Καλά, κυρία Καραπουπουλάκη, εσείς πώς είστε? Εγώ αλλάζω ζωή, κύριε Νίκο μου. Το αποφάσισα. Τι σύμπτωση, κι εγώ το ίδιο. Τι, θα ασχοληθείτε κι εσείς με το τραγούδι? Ναι, του νεκρού αδερφού. Καλά, δεν το πιστεύω. Να δείτε, κύριε Νίκο, που θα συναντηθούμε στο πάλκο. Και δεν συναντιόμαστε. Εκεί που φτάσαμε, μόνο το πάλκο μας λείπει για να δέσει συνταγή. Πάω στο μαγαζί. Έχω αφήσει τις γυναίκες με τα μπικουτί. Αλλά βαρέθηκα, κύριε Νίκο μου. Και το κομμωτήριο και τη γειτονιά και τους γείτονες, όλα. Θα φύγω. Θα φύγετε. Πάντως, αν σκέφτεστε να μετακομίσετε, στη διάθεσή σας το τσιπάκι. Εκτελούνται και μεταφορέ. Είστε πολύ καλός. Θα το έχω υπόψη μου. Σεμνά, ρε. Σεμνά. Χαίρετε, Νότι. Χαίρετε. Τι έγινε, ρε, μεγάλε? Τα ρίχνουμε και τις κομμώτριες τώρα? Γεια σου, ρε μάστορα, που γυαλίζει το μάτι σου σαν του Οθέλου, μόλις δεις κανείς να πλησιάζει την Καραπουπουλάκη. Δεν σε ξυπνάδες, Οθέλου. Σε θέλου, θέλω να σου πω. Λέγε. Το απόγευμα θα έρθει στο κτήμα η μάνα μου και ο Ανέσης με την Αμαλία. Μπα, συνάντησες τη μάνα σου? Και τη μάνα μου και τον αδερφό μου. Και τι έγινε? Πάρε την οικογένεια και λάτε να φάμε παρέα. Να ζεστάνει λίγο η ατμόσφαιρα, θα γίνεται της κρυοκολίας εκεί. Ωραία, εγώ να έρθω, αλλά πώς να έρθω με αυτή την βροχή? Έλα, μωρέ, περαστική είναι. Το απόγευμα θα ξεστερώσει. Θα φέρει η αρετή τη λιακάδα. Και μετά θα μου ζητήσει επισήμως το χέρι της Αμαλίας? Όχι. Όχι. Η Αμαλία και ο Ανέστη παντρευτούν. Ό,τι σου είπα μάστορα, ξέχνα το. Κι εγώ είμαι ένας γελίος που κάνω τον κόσμο ανώκατο. Ο Ανέστης. Την αγαπάει. Στο κάτω, να μου το χαλάσεις. Κι άλλο. Λοιπόν, λέγε. Κοίτα, μιλούσα με τον Ανέστη. Περί ανέμων και υδάτων δηλαδή, και μου το είπε. Δηλαδή, του ξέφυγε και μου το είπε. Τι σου είπε? Του έχω ξαναφάει γυναίκα του αδερφού μου. Εναγνία μου, που λέει και ο γιος μου. Δεν το ξανακάνω. Είπαμε, άστο αυτό, ρε. Όλη μέρα το φτιάχνα. Ποιος έφαγε πια? Τη γυναίκα μου. Την αγαπούσε. Εγώ δεν είχα ιδέα τότε. Έλα, κάτσε τώρα, γιατί πάμε να βγάλουμε δράμα εκεί που δεν υπάρχει. Αυτός την αγαπούσε. Εκείνη όμως, αν δεν τον αγαπούσε, εσύ τι φταίς? Θα ήμουν διακριτικότερος αν το ξέρα. Μαλακίες. Περάσαν 10 τόσα χρόνια, εγώ δεν είχα ιδέα τι τράβαγε ο άνθρωπος. Τσακωνόμουν με τη μάνα μου, έφευγα. Και αυτός ο φουκαράς βολόδερν είχε και όλο τον κόσμο πάνω από το κεφάλι. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι τους έχεις πεθυμίσει όλους αυτούς, ε. Τέλος πάντων, το βράδυ, έτσι. Και η Αμαλία? Η Αμαλία αγαπάει τον αδερφό μου. Εγώ την πέρδεψα. Είχες δίκιο. Νικόλα! Λέγε. Τίποτα, ρε φίλε. Θα έρθεις το βράδυ, θέλω να είσαι εκεί. Να έρθω, πώς να έρθω, ξέρω πού. Παίρνω ένα χαρτάκι να σου σχεδιάσω. Άντε, μπράβο. Γιατί είσαι απροσανατόλιστος. Θα χαθείς ερημιές και θα μας φάει αρετή αν τις ξαναχάσουμε τον καπετάνιο. Διότι εξυπακούεται ότι θα έρθει και ο καπετάνιος. Ξέρεις εσύ τον καπετάνιο? Τον είδα με τη μάνα μου στην παραλία. Δεν μου λες. Εσύ πότε γεννήθηκες? Ποια χρονιά? Το 56, γιατί? Τίποτα, εντάξει. Ο Μάνθος τότε ήταν στο Μοντεβιδέο. Εσύ τρομάρα στο νου του και χρή. Λοιπόν, πρόσκειο όπως θα έρθεις, μην χαθείς. Εδώ είναι η κεντρική πλατεία, εντάξει. Εδώ δεξιά είναι ο ΤΕ. Να προχωρήσεις 50 μέτρα, το πρώτο αριστερά. Ευθεία στα 100 μέτρα ένα stop. Θα συνεχίσει, θα συνεχίσει, θα συνεχίσει, θα συνεχίσει. Αν βρεθεί στην Ιουγκοσλαβία, το τηλέφωνο μου το ξέρεις. Παρακαλώ. Ακούω. Εδώ είναι του ΟΤΕ. Το κάγκελο. Μάλιστα.
Μπορώ να σας θέσω ένα ερώτημα? Σας ακούω. Μπορώ να δω τον κύριο Πεσκόστα? Τον κύριο Πεσκόστα? Είστε η μητέρα του μήπως? Ακριβώς, πώς το καταλάβατε? Χαίρο πολύ, χαίρο πάρα πολύ. Τι θα πει πώς το κατάλαβα? Εκπικρής, εκπείρας, θέλω να πω μοιάζεται. Μοιάζεται πάρα πολύ, μοιάζεται. Oh, δεν νομίζω. Ο Ανέστης μου είναι φτιστός ο πατέρας του. Τότε θα είναι το Ερντεφαμί που λένε και με μπέρδεψε, καταλάβατε. Ομιλείτε γαλλικά? Πρωτότυπον. Βεβαίως, βεβαίως, και γαλλικά μιλώ μόνος μου. Θέλω να πω, μαθαίνω μόνος μου και ισπανικά επίσης με την Interlingua. Τι λέω που είσαι. Περάστε, περάστε από εδώ, παρακαλώ. Interlingua. Έβγε, έβγε. Είστε εξαίρετος νέος. Συνήθως οι δημόσιοι υπάλληλοι ομιλούν ημικαθαρέουσα με αξάν βλάχικο. Το όνομά σας? Τάσος Καρασούβλας. Το Τάσος αρκεί. Αναστάσιος ίσως? Μάλιστα. Ω, εκτακτά, είστε συνονόματοι με τον Ανέστη μου. Και τι ακριβώς κάνετε εδώ? Όλο και τμηματάρχης είμαι. Τμηματάρχης, έκτακτα και ισανότερα. Ευχαριστώ. Περάστε, περάστε από εδώ. Μαμά. Μητέρα, τι κάνεις εδώ? Ανέστη μου, ήρθα να δω που δουλεύεις. Και έφνης συνήντησε αυτόν τον έκτακτο νέο. Τον κύριο Τάσο. Καλά, τέλος πάντων. Τάσος πάντως. Τάσος, Τάσος σίγουρα, μάλιστα. Έλα, πέρασε μέσα. Τι έπαθες, ρε Τάσο? Εντόματα το κόλπο με τόσο ίσας, κύριε Διευθυντά. Μια, δυο, την τρίτη, την κατέκτησα τη μητέρα με την πρώτη. Μόλις μυρίστηκα τον κίνδυνο, έκανα